Θα το πούμε χρόνια πολλά. Ψυχή μου! Θα το πούμε, βέβαια, θα το πούμε, έχει γενέθλια το αγόρι μου. Θα το πούμε χρόνια πολλά. Θα τραγουδήσουμε ή θα το κάνουμε. Όχι, θα πει τα διευθύντη του και βλέπουμε. Εντάξει. Πάμε να τα ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν με τη Σακίρα, η οποία βρέθηκε στο Μαϊάμι, όπως ξέρετε, μαζί με τα δυο της τα παιδιά. Θα τα πει μωρέ, ότι θα έρθει από τη Βαρκελόνη. Με τον 8χρονο Σάσα και τον 10χρονο Μίλαν. Και προσέξτε να δείτε, επειδή η κατάσταση από ό,τι φαίνεται όλο και χειροτερεύει. Απίφθινε έτσι μια δημόσια έκκληση προς τα μέσα, τους δημοσιογράφους, τους παπαράτσι. Ναι. Γενικά να σεβαστούν λίγο την όλη κατάσταση και να σταματήσουν πλέον να ακολουθούν όπου σταθούν και όπου βρεθούν τα παιδιά της. Έγινε κάτι δηλαδή, πολύ έντονο εκεί πέρα αυτή τη στιγμή ή το λέει γενικότερα? Το είπε τώρα, γιατί ήδη τον προηγούμενο ένα χρόνο πέρασαν πάρα πολύ δύσκολα. Ναι. Αν θυμάστε, δηλαδή, είχαμε ασχοληθεί και το είχαμε αναφέρει και στην εκπομπή ότι τα παιδιά δεν μπορούσαν να πάνε στο σχολείο. Ναι. Δηλαδή, τους ακολουθούσαν παντού. Όλο αυτό δηλαδή που εμείς οι ίδιοι, τώρα παντού. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην το κάνετε. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Dimitri. Σαν έτσι το που κάνεις. Happy birthday to you. Να σε χαιρόμαστε. Εύκολα. Μπράβο. Τέλεια. Να ρωτήσω τα πόσα κλείνεις να μην ρωτήσω. Μη ρωτήσεις. Όχι καλέ, δεν τα λέμε αυτά. Άσε μας εσύ από πάνω. Άνοιξε το πουκάμισο. 33 θα λες. Συν 12. Σήκωσε του Μπέτη το πουκάμισο. Σήκωσε το τώρα. Είναι η μοναδική ευκαιρία. Κάνε και το πουκάμισο τώρα, νομίζω. Όχι, μεγάλη εβδομάδα. Είναι μεγάλη Τετάρτη. Δείξε τι φοράει από κάτω. Είναι μεγάλη Τετάρτη, όχι να πω. Ναι, δεσποινά μου είμαι. Ναι, είναι μεγάλη Τετάρτη, παιδιά, μην δείξουμε. Πόσο είσαι, ρε. Πόσο είσαι. Πόσο. 27, 27. Το δεύτερο το έπιασε. 37, 37. Είναι 37. Παιδιά, θα ήταν πάρα πολύ ωραία. Ναι. Αλλά πώς περνάνε τα χρόνια, τα άτομα.